Τώρα κυρίε και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο μεταναστευτικό ζήτημα. Καθώ 75% αύξηση στι παράνομε ροέ βλέπει ο Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Περισσότερα θα μα πει η Ελένη Μαρία Γαλανάκη από την, αυ... από την αίθουσα σύνταξη. Ελένη Μαρία. Καλησπέρα Κοσμά, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν πράγματι 75% αύξηση στις παράνομες μεταναστευτικές ροές στα ελληνοτουρκικά σύνορα όπως επισημαίνει ο Frontex. Από την άλλη όμως να πούμε ότι έχουμε μείωση στις παράτυπες συνοριακές διελεύσεις σε όλη την Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμεινο του 2024 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα και με τον χάρτη του Frontex έχουμε λοιπόν διαδρομές οι οποίες είχαν μείωση όπως αυτή τη Ευρώπη και των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ οι διαδρομέ που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση στι ε, των συνόρων, στι παράτυπε διελεύσει των συνόρων, είναι αυτέ τη Δυτική Αφρική και των Ανατολικών Χερσαίων Συνόρων. Ε, μπορούμε λοιπόν να δούμε τώρα τα βασικά σημεία αναφορικά ε, με αυτά τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2024. Έχουμε λοιπόν τη διαδρομή τη Κεντρική Μεσογείου, όπου έχει πτώσει 61% στι ανιχνεύσει. Τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθούν επίση να παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση τη τάξη του 72%, που είναι και η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των κύριων μεταναστευτικών οδών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδρομή τη Δυτική Αφρική και τα Ανατολικά Χερσαία Σύνορα, όπω είπαμε, παρουσίασαν τι υψηλότερε αυξήσει με ποσοστά 174% και 148% αντίστοιχα. Και οι τρει κορυφαίε εθνικότητε σε όλε αυτέ τι διαδρομέ για φέτο είναι η Συρία, το Μάλι και το Αφγανιστάν. Να πούμε τώρα ότι ε, γενικότερα σε σχέση με αυτές τις ε, Διαδρομές. έχουμε αυτές που είναι και ενεργότερες. Πιο ενεργή λοιπόν και πρώτη είναι αυτή της ε, κεντρικής Μεσογείου όπως είπαμε που παρά την πτώση του 61% όπως είδαμε ε, σημείωσε ε, περίπου 26.000 ανοιχνέύσει από τον Frontex. Από την άλλη έχουμε ως δεύτερη ενεργότερη διαδρομή αυτή της Ανατολικής Μεσογείου όπου ε, έχει αύξηση 75% και 25.000 ανοιχνεύσεις περίπου. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι και εδώ από αυτήν την πλευρά από την Ανατολική Μεσόγειο έχουμε αρκετέ προσπάθειε παράνομη μετανάστευση. Και από την άλλη, βεβαίω, το σημαντικό είναι αυτή η αύξηση που είδαμε στα ανατολικά χερσαία σύνορα, προηγουμένω, τη τάξη του 148%. Όπου εκεί, λοιπόν, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι προσπάθησαν παρατύπω ε, να έχουν σύνοριακή διέλευση, ήταν Ουκρανοί υπήκοοι. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία του Frontex, ο οποίο έχει αυτή τη στιγμή 2.900 υπαλλήλου και προσωπικού που ασχολείται και είναι επικεντρωμένο, ε, ασχολείται κατά βάση με την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα θα πρέπει να, στα οποία σίγουρα θα πρέπει να δώσει βάση και η ελληνική κυβέρνηση και οι αρχές, καθώς είναι ένας οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται και είναι πολλές ώρες στο, στο πεδίο και σίγουρα τα στοιχεία αυτά έχουν βάση. Ελένη Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.